το οποίο έχει ταλανίσει πολλούς δημότες τα τελευταία χρόνια και παίρνουμε, γίνεται αυτή η εισήγηση για την τροποποίηση της απόφαλης των επιβολήν τελών και δικαιωμάτων. Η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί στο κημητήριο Κοζάνης αναμφισβήτητα είναι δραματική. Γνωρίζουμε όλοι ότι η απώλεια των διαθέσιμων τάφων αποτελεί πρόβλημα ετών. Πάρα πολλά χρόνια ακούμε για τα νέα κημητήρια. Δυστυχώς δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να λάβουμε έκτακτα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση. Άρα λοιπόν προτείνουμε κάποια μέτρα. Ένα λοιπόν από αυτά για να ξεκινήσω είναι η εκταφή και ανακομιδή των οστών διενεργείται μέχρι σήμερα μετά την παρέλευση πενταετίας και εντός τριμήνου από τη λήξη της πενταετίας. Οπωσδήποτε με ευθύνη των υπηρεσιών του κημητηρίου, οι οποίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στους συγγενείς ή κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει αναλάβει τον ενταφιασμό. Πρότασή μας λοιπόν είναι η εκταφή και ανακομιδή των οστών να διενεργείται μετά την παρέλευση των 4 ετών και 6 μηνών, ένα εξάμηνο δηλαδή διαφορά, από την ταφή και εντός τριμήνου πάλι, από τη σύλληξη των 4 ετών και 6 μηνών οπωσδήποτε. Με ευθύνη πάλι των υπηρεσιών του κημητηρίου. Η μείωση λοιπόν της διάρκειας ταφής σε 4 έτη και 6 μήνες θα αφορά και τους υπάρχοντες τάφους, τυχόν ατέλη που καταβλήθηκαν λοιπόν δεν αναζητούνται. Οπότε και η νέα τιμολόγηση, ας το πούμε τώρα, θα είναι μικρότερη λόγω της μείωσης του χρόνου. Μέχρι σήμερα λοιπόν επιτρεπόταν η παράτηση ταφής αυστηρά μέχρι 2 έτη από την ημερομηνία λήξης της πενταετούς περίοδου χωρίς να εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του κημητηρίου. Πρότασή μας λοιπόν είναι να μην υπάρξει παράταση ταφής αυστηρά καθώς πλέον συντρέχουν λόγοι ομαλής λειτουργίας των νεκροταφείων. Επομένως δεν θα επιτρέπεται παράταση δικαιώματος συνταφιασμού μέχρι την αποσυμφόρηση της κατάστασης. Σχετικά με το οστιοφυλάκιο. Επειδή πλέον είναι πλήρες, υπάρχει και εκεί πρόβλημα, έλλειψη χώρου, εισηγούμαστε την απομάκρυση των οστιοθηκών πέραν των 25 ετών με την υπηρεσία των κημητηρίων να προχωρήσει υπηρεσιακή μεταφορά και αναπόδυση των οστών εντός χωνευτηρίου. Αφού πρώτα γνωστοποιηθούν βέβαια εγγράφως στους συγγενείς ή κάποιο πρόσωπο προς τον αποβιώσαντα. Μετά από σύμφωνη γνώμη των Προέδρων τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων, θα υπάρχει δυνατότητα ταφής νεκρών και σε κημητήρια όμορων κοινοτήτων. Εφόσον η κατάσταση όμως του κημητηρίου της Κοζάνης δεν αποσυμφορηθεί, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται συγγενική σχέση με τον Θανό και την τοπική κοινότητα. Θα εμπλουτιστεί το έδαφος του κημητηρίου με οργανικό χώμα και θα πρέπει να γίνει επιτέλους η προμήθεια κατάλληλου λογισμικού. Αυτές είναι και κάποιες προτάσεις. Βέβαια θα υπάρξει και περαιτέρω προτάσεις. Το σημαντικό φυσικά για τα κημητήρια της Κοζάνης είναι να υπάρξει επιτέλους και ένας κανονισμός. Και όπως λέμε πάντα ότι τα νεκροταφεία μιας πόλης είναι ο καθρέφτης